Τι αφορούν αυτές οι δαπάνες, είναι στην Καστοριά οι δαπάνες, στα έξοδα. Δαπάνες διαφήμισης και προβολής στα 25.000 η αύξηση του προϋπολογισμού. Και τι αφορά η παροχή υπηρεσιών ειδικού επιστημονικού προσωπικού, πώς προέκυψε. Έχουμε μία πρόσληψη και πώς έγινε αυτή. Όχι. Για την πρόσληψη που λέτε, σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με έναν αρχιτέκτορα, νομίζω το λέει κάπου μέσα στην, για τη λίμνη, για το σχέδιο που έχουμε εκπονήσει. Και επειδή δεν υπάρχει αρχιτέκτονας, σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με κάποιον και υπολογίσαμε το ποσό αυτό να εντάξουμε. Και δαπάνες... Για τη διαφήμιση, διαφημιστική προβολή που είχαμε αποφασίσει και σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω, τα 25.000 που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, να τα έχουμε μέσα, εφόσον κάνουμε όλο το πλάνο. Ο αρχιτέκτονας... Έχει περάσει, ναι, το Φεβρουάριο, νομίζω. Νομίζω το Περιφερειακά. Όχι. Κύριε Βίτα, έχετε κάτι Όχι, να... λίγο να ρωτήσω εγώ, πρόεδρε, πάνω σε αυτό. Ο αρχιτέκτονας τι ακριβώς θα κάνει. Τα έργα αυτά που προγραμματίζουμε γύρω στη λίμνη, στο σχέδιο αυτό, έχουμε ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο, έχουμε ένα σχέδιο στο οποίο δεν μπορούμε να... πρέπει να υπάρχει κάποιος ειδικός που να εκπονήσει αυτό το σχέδιο. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Μιλάτε για τη μελέτη... αρχιτέκτονα. Μιλάτε για τη μελέτη του Δήμου που δεν τη βάλετε στο διαχειριστικό σχέδιο, για αυτή τη μελέτη. Μιλάτε για κάποια συγκεκριμένη μελέτη. Ναι, είναι... Θα σας πω γιατί τώρα. Η μελέτη του Δήμου, που την είχατε αρχικά στο διαχειριστικό σχέδιο της Λίμνης, ναι, και το περάσατε από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καστοριάς, μετά αυτό που στείλατε στην Αθήνα δεν έχει τον πεζόδρομο. Δηλαδή δεν έχετε μελέτη για πεζόδρομους και τέτοια. Εκτός αν αλλάξετε το διαχειριστικό σχέδιο. Και επί τη ευκαιρία, το διαχειριστικό σχέδιο που στείλατε τον Νοέμβριο εγκρίθηκε από το Υπουργείο. Και ο αρχιτέκτονας ο Κασκίτσης επιστρέφει στην ΤΕΚ, γιατί είναι ένας πολύ καλός αρχιτέκτονας, ο κύριος Κασκίτσης, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα υγείας, φαντάζομαι ότι κάποτε θα επιστρέψει. Ακόμα δεν έχουμε νέα, δηλαδή. Είναι να επιστρέψει, γιατί είναι ένας πολύ καλός αρχιτέκτονας. Ίσως χρειαστεί και παραπάνω χρόνο να αποθεραπευτεί. Έχετε καταλήξει σε ποιον αρχιτέκτονα θα συνεργαστείτε? Έχουμε κάτι προτάσεις, ακόμα δεν είναι σίγουρο. Για αυτό που σας ρώτησα στην αρχή. Για ποιο? Σε ποιο πεζόδρομο είπατε, θα χρησιμοποιήσετε τη μελέτη του Δήμου για την ανάπλαση? Ζητήσαμε και τη μελέτη από τον Δήμο, την ζητήσαμε και τη μελέτη για να συνεργαστούμε σε αυτό. Για αυτή τη μελέτη θα συνεργαστεί ο αρχιτέκτονας. Πάνω σε αυτή θα βασιστούμε. Στο διαχειριστικό σχέδιο πήγε στην Αθήνα κάτω η μελέτη αυτή? Νομίζω είναι ενταγμένη σε αυτή. Είστε σίγουρο? Στο σχέδιο, ναι. Δεν αυτό που παρουσιάσατε στο ΚΠΕ ήταν η μελέτη του Δήμου με την ανάπλαση? Η μελέτη, αυτή η ανάπλαση για το γύρο της λίμνης παρουσιάστηκε. Ήσασταν και παρόν. Παρουσιάστηκε και αυτό μέσα. Κύριε Αδαμόπουλε, προσέξτε, γιατί εδώ θα μας τρελάνετε τελικά με τη λίμνη αυτή την περιβόητη, θα μας τρελάνετε. Στο πρώτο διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο στείλατε και ζητήσατε τη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, ήταν μέσα, με λάθος προϋπολογισμό. Και ζητήσατε τη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Ναι. Σας απαντάει και σας λέει, παιδιά, ναι, έγινε από λάθος του Δήμου, δεν είναι 3,5 εκατομμύρια, είναι 6,5. Αυτό που στείλατε εσείς στο Υπουργείο, και το είχα τονίσει τότε, χωρίς τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί ένα διαχειριστικό σχέδιο να πηγαίνει χωρίς τη γνώμη του κορυφαίου συλλογικού οργάνου που θα υλοποιήσει αυτά τα έργα των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε ο κύριος Καρυπίδης. Δεν ήταν αυτό το. Η μελέτη του Δήμου τη βγάλατε. Το έχω και μπροστά μου. Και σας ρώτησα. Εγκρίθηκε το διαχειριστικό σχέδιο από το Υπουργείο? Το στείλατε το Δεκέμβριο. Περιμένουμε την έγκριση. Σε αυτό που στείλατε είναι μέσα η μελέτη του Δήμου? Κύριε Σαββόπουλε, αυτή τη στιγμή... Μα δεν είναι η μελέτη μέσα. Θα υλοποιήσουμε το διαχειριστικό σχέδιο, παιδιά. Δεν το υλοποιήσουμε. Αλλάξτε το διαχειριστικό σχέδιο. Δεν άλλαξε τίποτα. Άρα τι θα το κάνετε τον αρχιτέκτονα? Θα υλοποιήσατε δράσεις εκτός του διαχειριστικού σχεδίου. Κύριε Σαββόπουλε, τώρα εγκρίνουμε τις 25.000. Και οι 15 είναι. Κύριε Σαββόπουλε, στη συνέχεια θα
ταυτοποιηθούν, θα έλεγα, 25.000 και εκεί θα υπάρξει συζήτηση. Δεν μιλάω για τις 25, μιλάω για τις 15. Και έχουμε ένα πολύ καλό αρχιτέκτονα, τον κύριο Κασκίτση, ο οποίος φαντάζομαι θα επιστρέψει λίγο ένα χρόνο. Παρακαλώ, νομίζω ότι είναι εκ του περισσότερου. Παρακαλώ. Επειδή η λίμνη της Χαστοριάς αποτέλεσε έργο σημαία για την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και εμείς ασπαζόμενοι ότι πραγματικά είναι ένα έργο σημαία για την περιφέρειά μας, είπαμε όχι μόνο πρέπει να συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε τις δράσεις. Και συγκροτήσαμε μια επιτροπή διαχείρισης της λίμνης, με τα όποια πρώτα αποτελέσματα. Και σε υπηρεσιακό επίπεδο να υπάρχει απόλυτη αρμονία, συνεργασία και ακόμη και αυτό το περιβόητο πολυμηχάνημα να εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό για να πάψουν τα φάλτσα, οι παραφωνίες και οι ακραίες φωνές. Και να πάμε με συνένεση να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο μείζον θέμα, το οποίο αρχίζει και έχει τα πρώτα αποτελέσματα. Κύριε Αδαμόπουλε, σε επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου και δια των υπηρεσιών με τις οποίες συνεργάζεστε και κάνουν καλή δουλειά από ό,τι με έχετε ενημερώσει, αλλά και με τη διεύθυνση της έδρας που βλέπω εδώ τον κύριο Αλβανό, να έρθετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να μας ενημερώσετε πού βρίσκεται σήμερα το όλο θέμα, τι σχεδιάζετε και όλα αυτά που λέει ο κύριος Σαββόπουλος, που μπορεί πολλά από αυτά, όχι μόνο να έχουν την αξία τους, να είναι και εύλογοι προβληματισμοί του, για να υπάρχουν απαντήσεις για να προχωρήσουμε. Διότι ένα έργο σημαίας της προηγούμενης περιφερειακής αρχής που εμείς συνεχίζουμε, δεν μπορεί να πάει με τη λογική της αντιπαράθεσης. Πρέπει να πάμε με συνένεση, όλες οι παρατάξεις, γιατί η λίμνη με τις δράσεις μας επί σειρά ετών θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Όλοι μας, λέω, σαν πολίτες, δεν εννοώ τώρα. Ακριβώς. Εδώ δεν χωράει λοιπόν αντιπαράθεση, γι' αυτό σα παρακαλώ. Βέβαια, θα το παρουσιάσουμε, βεβαίω. Στην ίδια συνεδρία στο επόμενο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεσμεύομαι. Νομίζω ότι επιθυμεί και ο κύριο Σαββόπουλο και ο κύριο Δακή και όλοι να έρθουν να μα ενημερώσετε πού βρίσκεται το όλο θέμα. Και η Επιτροπή, βεβαίω. Ψάχνουμε και τα αποτελέσματα τη διαβούλευση. Φυσικά. Φυσικά. Με συγχωρείτε και μία ερώτηση λίγο, αν μπορούσα να. Λίγο δεν τελείωσα, κύριε Καρπίδη. Δεν τελείωσα. Τα ερωτήματα δεν είναι αντιπαράθεση, κύριε Καρπίδη. Δύο ερωτήματα έκανα. Αν εγκρίθηκε το διαχειριστικό σχέδιο το οποίο υποβάλαμε το Δεκέμβριο, όπου κάνατε εκείνη την περιβόητη. Πολύ ωραία παρουσίαση, ένα. Αν σε εκείνο που στείλαμε, δεν ξέρω αν εγκρίθηκε, φαντάζομαι δεν εγκρίθηκε, γιατί αν εγκρινόταν θα κάνατε ένα δελτίο τύπου και θα το παρουσιάζατε. Ήτανε μέσα η μελέτη του Δήμου, γιατί τώρα, ας πούμε, προσλαμβάνουμε έναν αρχιτέκτονα, λέει για μελέτες ανάπλασης, για μία μελέτη του Δήμου, η οποία δεν ήταν στο τεχνικό σχέδιο που πήγε κάτω στο Υπουργείο. Και επειδή αναφερθήκατε και στο κορυφαίο όργανο συγκρότησης της Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου, θέλω να ρωτήσω αν συνεδρίασε καμιά φορά έκτοτε μετά το ΚΠΕ. Δηλαδή, μετά την παρουσίαση που κάνατε 11 Δεκεμβρίου. Εδώ είναι ο κύριος συνεδριάσατε. Εδώ είναι συνεδριάσατε. Φυσικά, συνεδρίασε το θεσμικό όργανο. Βεβαίως. Πότε συνεδρίασε, κύριε Αδαμόπουλε? Πολλές φορές. Εγώ μίλησα με τον κύριο Φρατζή, που είναι του ΕΘΙΑΚΕ μέλος, πριν ένα μήνα. Και λέει, ρε παιδιά, εμείς ακόμα δεν συνεδριάσαμε. Ζητήθηκαν οι απόψεις μας επί του διαχειριστικού σχεδίου το Φεβρουάριο με email από την προϊσταμένη του τμήματος περιβάλλοντος. Τίποτα άλλο. Με email για το διαχειριστικό σχέδιο. Ενώ πήγε κάτω στο Υπουργείο. Μην τα μπερδεύουμε, κύριε Αδαμόπουλε. Μην τα μπερδεύουμε. Για το διαχειριστικό σχέδιο δεν συζητήσαμε. Τι συζητήσαμε? Χρειάστηκε να συζητήσουμε για άλλα θέματα. Συνεδριάσατε? Βεβαίως. Συνεδριάσατε, ο κύριος Φραντζής πριν ένα μήνα. Παρακαλώ, τώρα ξεφεύγουμε και πάμε αλλού. Παρακαλώ.